Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση στο παραγιανός.gr. Καλησπέρα. Αναμφίβολα, οι επικείμενες εκλογές της 17ης Νοεμβρίου είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές και οι πιο σημαντικές εκλογές των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα μας. Είναι εκλογές από τις οποίες θα κριθούν πρωτοφανή πράγματα για τη χώρα, για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Όλοι πλέον το αισθανόμαστε και όλοι καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα των στιγμών. Για τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά αυτές οι εκλογές και το τι διακυβεύεται, έχει τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, στις 18 Ιουνίου να υπάρχει κυβέρνηση και ο τόπος να κυβερνηθεί. Δεύτερον, πάση θυσία. Πάση θυσία. Η Ελλάδα να παραμείνει στον ανεπτυγμένο κόσμο, στην Ευρωζώνη και μέσα στους ασφαλείς κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτον, να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν έτσι και αλλιώς και πέρα από το μνημόνιο. Και την ίδια στιγμή να υπάρξει μια ισχυρή διαπραγμάτευση των όρων του μνημονίου σε πολιτικές οι οποίες η μεν θα τίνουν προς την κατεύθυνση να βελτιώσουν την κοινωνική συνοχή με μέτρα συγκεκριμένα και με πολιτικές συγκεκριμένες και οι άλλοι να ενισχύσουν την ανάπτυξη στον τόπο. Το τελευταίο διάστημα, ακόμα από διάφορα κόμματα στις προγραμματικές τους δηλώσεις για επαναδιαπραγμάτευση, επανεξέταση, απαγκίστρωση, κατάργηση μνημονίου, θέλετε να μας το αποσαφηνίσετε λιγάκι αυτό, γιατί υπάρχει σύγχυση στο εκλογικό σώμα. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα πλέον αρχίζουν και αποκαθιστούνται στην πραγματική τους διάσταση και όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει τώρα, εν όψει των εκλογών, το ζήτημα της αναδιαπραγμάτευσης. Το έχει θέσει και πριν από τις εκλογές της 6 Μαΐου, το έχουμε θέσει και με έγγραφά μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι γνωστό και προς την Τρόικα. Το λέει ο Σαμαράς εδώ και 2,5 χρόνια, ότι αυτά τα μέτρα και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν στη χώρα δεν λειτουργούν λυτρωτικά, δεν σώζουν την κατάσταση. Χρειάζεται μια επαναδιαπραγμάτευση και όπως είπα και πριν, για συγκεκριμένες πολιτικές. Το ένα περιβάλλον των πολιτικών είναι για να αλλάξουμε ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή. Παραδείγματος χάρη, αποκατάσταση χαμηλοξυστοαξιούχων, παραδείγματος χάρη τους πολύτεκνους που λέμε, και από την άλλη μεριά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Να τρέξουμε τα χρήματα τα οποία λιμνάζουν στο ΕΣΠΑ, να τα απορροφήσουμε, να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αλλάξουμε μία σειρά από ζητήματα διαρθρωτικά στην οικονομία μας και αυτό είναι το πακέτο που λέγεται επαναδιαπραγμάτευση. Και πλέον, επειδή τα πράγματα έχουν οριμάσει στην Ευρώπη, πιστεύουμε και μετά τη συνάντηση του Σαμαρά με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που τα έθεσε αυτά, ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός να τα πετύχουμε. Άλλωστε, αυτά είναι τα 10 από τα 18 μέτρα που εξήγηλε που θα διαπραγματευτούμε. Η άλλη όμως πλευρά, αυτό που λέει και το λέει μπερδεμένα, το λέει θολά ή αν θέλεις το λέει και ξεκάθαρα όσο αφορά το μήνυμα που εκπέμπει, είναι καταγγελία μονομερής του μνημονίου. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει το να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση της χώρας που θα μας οδηγήσει δυστυχώς στην έξοδο και από την Ευρώπη και από το ευρώ με ό,τι δυσμενή πλέον αποτελέσματα θα έχει η δραχμή που θα έρθει και ήδη τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν κατάλαβα καλά, 18 Ιούνιου, αν θα είστε κυβέρνηση, θα δώσετε έμφαση στην ανάπτυξη. Βεβαίως και στην ανάπτυξη και σε πολιτικές για να θωρακίσουμε την κοινωνική συνοχή. Χαμηλοσυνταξιούχους, πολύτεκνους, εξισωτικοί στους κτηνοτρόφους, το μισθολόγιο των σωμάτων ασφαλείας, των υπτάμενων πιλότων, των αστυνομικών. Όλα αυτά είναι μέσα στην ατζέντα που καταθέσαμε προχθές. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Μια τελευταία ερώτηση. Το διακύβευμα της 17ης Ιουνίου σε σχέση με τις 6ης Μαΐου. Ναι. Τα πράγματα περίπου είναι το ίδιο αλλά και διαφορετικά. Στην 6η Μαΐου, χωρίς να έχουμε προσδιορίσει, γιατί και εμείς δεν είχαμε καταλάβει το τι, πώς θα εκφραζόταν η κοινωνία, πιστεύαμε τελείως διαφορετικά πράγματα και για το αποτέλεσμα που αφορά τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για το συνολικό αποτέλεσμα των κομμάτων. Δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν έτσι που όχι μόνο δεν επιβεβαιωθήκαμε, αλλά για πρώτη φορά ένα κόμμα όπως το ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε να βρίσκεται σήμερα ως κύριος πολιτικός αντίπαλος. Όχι αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι τώρα πλέον οι εκλογές και το διακύβευμα της 17ης Ιουνίου είναι με κύριο αντίπαλο το ΣΥΡΙΖΑ, με ένα κόμμα το οποίο ουσιαστικά
η πολιτική του γραμμή και η πολιτική του κατεύθυνση είναι συγκρουσιακή με την Ευρώπη, που για μας μεταφράζεται σε όρους οικονομίας έξοδος από το ευρώ, που ισοδυναμεί με εθνική καταστροφή. Άρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Το θέμα που παραμένει ίδιο είναι η κρισιμότητα των στιγμών και ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα. Συνεπώς, η Νέα Δημοκρατία έχει διεξόδους και λύσεις για έξοδο από την κρίση. Έχει, αλλά όχι μαγικές. Δεν λέμε ότι ούτε λεφτά υπάρχουν, ούτε υπάρχει ένα πιθάρι μέσα από το οποίο μπορείς να αντλήσεις χρυσό για να ασκήσεις κοινωνική πολιτική όπως την ξέραμε. Για μας τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος, ο ασφαλής δρόμος μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι δύσκολος, θα κρατήσει χρόνια, αλλά μπορούμε να ξαναγυρίσουμε την οικονομία από ύφεση σε ανάκαμψη και μετά σε ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο, και να κρατήσουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες όρθιους μέσα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όταν λέτε χρόνια, επειδή ξέρετε ο κόσμος υποφέρει, πώς το προσδιορίζετε χρονικά αυτό, δύο χρόνια, τρία? Όχι. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος προβλέψεις σε επίπεδο ετών. Αυτό που μπορεί όμως να προβλέψει είναι με βάση τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει να πει τι δυνατότητες έχει η οικονομία για να γυρίσει. Εμείς λέμε ότι μέσα σε δύο χρόνια μπορούμε να γυρίσουμε σε ρυθμούς αναπτυξιακούς. Από εκεί και πέρα ουσιαστικά σηματοδοτείται ότι έχει μπει ένα οριστικό τέλος στην κάθοδο και αρχίζει η ανάπτυξη. Και από την ώρα που αρχίζει η ανάπτυξη, σιγά σιγά το πλεόνασμα αυτό του πλούτου θα αρχίσει να διαχέεται προς την κοινωνία. Ισόρροπα, δίκαια, αλλά με ρυθμούς που δεν θα μπορέσουν να ισορροπήσουν το χαμένο έδαφος του βιωτικού επίπεδου και της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, αυτό που ζούσαμε μέχρι το 9 μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ισορροπήσουμε, θα αλλάξουμε την οικονομία μας και από εκεί σιγά σιγά θα επανέλθουμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε? Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι για την Ελλάδα και για τους Έλληνες δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο ένα πράγμα: να τα καταφέρουν. Και για τη Νέα Δημοκρατία επίσης μία δυνατότητα: να νικήσει. Όχι για μας, για την πατρίδα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.